Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο κάνουμε unboxing μια άνταση. Φαντάζομαι από παλίγου. Στο σημερινό βίντεο έχουμε και δύο YouTuber μαζί. Και είναι και οι δύο αδερφοί μου. Έχουμε μία Gaming Chair. Όπως μπορείτε να δείτε είναι η μάρκα Andasi στο χρώμα μπλε. Να δω τι παίρνω από εδώ. Ωραία. Αυτό φαίνεται τώρα. Να βέλτιστο δηλαδή, γύρω στην οθόνη. Πώς το δείχνουμε. Εντάξει, την παίρνω στα χέρια τώρα με είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα. Συνεχίζουμε το βίντεο. Βλέπουμε και τα υπόλοιπα components. Έχουμε τους αποστάτες από φελιζόλ για να μην χτυπάει καρέκλα. Και δύο κομμάτια που ζυγίζουν, πόσο είπες το φλακ, 25 γελά, 23. 25 πρέπει να δω. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτή την καρέκλα την έχουν και οι αποξόλιξ. Βλέπετε την κατασκευή. Θα δούμε μετά, έχει και προσκέφαλο, λογικά είναι αυτό για τη μέση. Έχει και τα δύο, έχει και προσκέφαλο και για τη μέση. Ορίστε εκείνο λοιπόν. Πρέπει να είναι για την πλάτη, γιατί αυτό κρατάω πρέπει να είναι για την πλάτη. Όχι, αυτό για την πλάτη το ίσιο νομίζω. Ξέρω, το προσκέφαλο είναι αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το προσκέφαλο. Εδώ έχουμε την καρέκλα. Τώρα θέλω να βρούμε τα ροδάκια. Έχει πολύ λεπτομέρεια, βλέπουμε τη ραφή. Λοιπόν, το κουτί μπορεί να φύγει. Μάρια, πάρ' το κουτί και βγάλ' το έξω. Εδώ βλέπουμε το στούντιο του αδερφού μου. Πάμε να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες. Είναι σχετικά μαλακιά. Βυθίζεται καλά. Εδώ τις λεπτομέρειες στις ραφές βλέπουμε ότι δεν είναι χοντροκομμένη. Είναι αρκετά λεπτομέρειες όλο το στήσιμο. Και είναι στιβαρό. Μπορώ να τις σηκώσω όλοι και από εδώ και από εδώ. Πάνω κάτω έχουνε, αριστερά δεξιά έχουνε. Τώρα εστιάζεις το κεφάλι του Μάριου που είναι εκεί. Λόλ! Με τραβάει. Θα ήθελα να παρατηρήσετε μάγκες κάτι πολύ γαμάτο. Αυτός ο αστερίας είναι βαρύς και μεταλλικός. Δείτε τον. Να βάλει τις ρόδες, πρέ. Εγώ θα βάλω τις ρόδες. Αλλά πρώτα θα ξεκυλιάσω, όμως χάρη. Βουά, βουά. Γιατί είσαι. Ει, Πάτρικ, είμαι αστερίας. Από κάτω το βάζουμε. Πώς θα τα βάζουμε τώρα. Κουμποτά είναι, τα βάζεις κατευθείαν. Πω πω δείτε μέχρι τα ροδάκια δεν είναι αυτό που έχεις συνηθίσει να βλέπεις σε καρέκλα της κούτσας. Πλαστικά με, αλλά δείτε πόσο μεγάλα είναι. Είναι τουλάχιστον 2 ιντσό. Ακούμε ότι είναι και smooth, δεν κάνω θόρυβο. Βάζουμε ένα-ένα εμείς αυτά εδώ χωρίς να χαλάσουμε την καρέκλα, οπότε δείτε, το βάζετε εδώ, μετά απλά το ζουπάτε και μπαίνει. Ναι, αυτό που είπα είναι. Απλά τοποθετείς ένα-ένα τα ροδάκια. Τι θέλω να την αφήσω πάνω στο τέτοιο κόκκινο. Έχει και ένα γκρόβελ μέσα στο ροδάκι. Έτσι την καρέκλα μας. Δύο ροδάκια φτάνουν. Θέλω να είναι κλείσει κατά εκεί για να μην πονάει η μέση μας. Όχι ρε, πλάκα κάνω. Απλά θέλω να πάρω στο βίντεο να εστιάσουμε αλλού. Έλα Μάρια, βάλε ένα ροδάκι, μπορείς. Σταμάτα τα βίντεο τώρα. Μπορείς να μου το γρατσουνίσεις. Βάλ' το. Έτσι κατευθείαν. Μπράβο. Σμπρόξ' το ίσχυε. Ίσχυε. Ίσχυε.
Με το ένα χέρι σπρώξτε, με το άλλο κράτα κόντρα. Είναι τόσο εύκολο που δεν χρειάζεται ούτε 10 χρονών να είσαι για να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις. Δεν ξέρω. Μην το στρίβεις, ρε. Αυτό όλο το τσουτσούν, βάλτο, βάλτο. Βάλτο, βάλτο. Σπρώξτε, σπρώξτε ίσια. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Δεν μπορώ. Άιντε, ρε. Ίσια θέλω να το βάλεις και περνάει αυτό. Μην κάνεις τώρα ούτε ένα χέρι. Να, μπήκε. Άστο, άστο, μπήκε. Αυτό ήταν. Θα καθίσει και η καρέκλα πάνω. Τώρα είναι ήδη με τα τρία ροδάκια κάθεται όρθια. Φανταστείτε πόσο σταθερή είναι. Δηλαδή το πατάω και δεν σηκώνει. Συνεχίζουμε την τοποθέτηση. Έχουμε βάλει τις βίδες εδώ. Αλενόβιδες. Αλενόβιδα. Μετά είναι το γκρόβελ ή γκρόβερ, δεν ξέρω πώς το λέτε, στο χωριό σας. Και από τη μέσα μεριά είναι ροδέλα και βίδα. Οπότε αυτό το δερματίνι ακουμπάει πάνω στη ροδέλα, η οποία ακουμπάει πάνω στη βίδα, η οποία ακουμπάει πάνω στη βάση, η οποία ακουμπάει πάνω στο γκρόβελ, το οποίο ακουμπάει πάνω στην κεφαλή της βίδας, η οποία είναι αλενάκι εξάρι νομίζω. Το έχουμε βάλει κάτω το κάθισμα. Πρώτα βιδώσαμε τη σταθερή μεριά που έχει και λευγεδάκι εδώ για να παίζουμε, όπως μπορείτε να δείτε δηλαδή. Αυτό το σηκώνεις και ρίχνεις από πίσω. Τι άσφιξες καλά, καλά. Όχι, καργαρέτα δεν τα άσφιξα καθόλου. Η μπουκαλίτσα δείχνει εδώ ότι μπαίνει κατευθείαν εδώ. Έτσι όπως είναι. Και βγαίνει μισή από κάτω. Μετά από αυτό πρέπει να βάλουμε το σύστημα. Παίρνω αυτό το σκατό, το γυρνάμε ανάποδο και το βάζουμε εδώ πέρα. Και τώρα αυτό λέει μην το ακουμπάς με το χέρι. Μην το ακουμπάτε με το χέρι το μηχανισμό. Τα πλαστικάκια από τα πλάγια τώρα θα να βάλουμε. Α, αυτό το δεξί οπότε είναι τα γκάζια, συμπλέκτης. Το μεγάλο το άλλο είναι M8, το μικρό είναι M6. Για να δούμε τι βίδες έχει στο πλάι. Και αυτά όλα κουμποτά, χωρίς να έχουμε κάτι safe. Δεν ξέρω αν είναι ασφαλές. Συνεχίζουμε το βίντεο με κάτι απολαυστικό. Αυτό δεν είναι σε 60 fps slow motion. Από εδώ τι κάνει, ακριβώς το ίδιο. Όχι, αυτό είναι, κάνει το σύστημα να είναι σταθερή καρέκλα ή να την αφήνεις να κλέβει προς τα πίσω, να τζογάρει. Τσινγκ τσινγκ, κλειδώνει αυτό το λευγέ. Το αυτό ήταν. Και ήρθε η ώρα της τοποθέτησης. Βάζουμε τα καπάκια εδώ να κρύβουν τις βίδες. Και τελείωσα. I don't like those. Θα προσπαθούμε να πάρουμε τα δαχτυλικά αποτυπώματα του δοφυλάκτου. Και εδώ έχουμε την απλή έκδοση, όχι την extra large. Και εγώ πιστεύω ότι θα του είναι μικρή, βλέποντας την δικιά μου που πήραμε 100 ευρώ και δεν είναι gaming chair. Εντάξει, εγώ στο χέρι να πάρω μια τέτοια καρέκλα, αλλά σε κόκκινη, θυσιάστηκε. Έτοιμο και το καπάκι. Εδώ είναι ο πάτος της καρέκλας, βλέπουμε μια παρθένα. Βλέπουν τον πάτο μια παρθένα. Και τον έχουν πράσινο, είναι μπλε. Ακουδαβιανίδη, άρα το original της Santa City είναι πράσινο, άρα είναι πασόκ. Να ξέρετε παιδιά, όσοι είστε πασοκτσίδες, τέτοια καρέκλα πάρετε. Εδώ εμείς βγάλαμε αδίκως αυτές τις τέσσερις βίδες. Έπρεπε να βγάλουμε τις τέσσερις βίδες αυτές την καρέκλα, αυτές τις τρύπες που βλέπετε εδώ. Και όχι αυτά εδώ μέσα, στο σκατάκι, δεν πειράζει. Για αντιλαδόνες μάλλον. Εκεί βάζεις τα λάδια και τα γράσα και τις βαλβουλίνες και το 20-50-90. Οπότε, να δούμε λίγο που πιάνει βάση. Αυτά είναι τα μπράτσα, οπότε τα πειράζουμε. Λογικά αυτές τις τέσσερις πειράζουμε. Αυτή, αυτή, αυτή και αυτή. Τέλεια. Συνεχίζουμε λοιπόν, πειράζουμε αυτές τις βίδες.
Συνεχίζουμε το μοντάρισμα της καρέκλας, έχουμε γυρίσει ανάποδα τη βάση. Βλέπουμε εδώ είναι η πλάτη και το μεγάλο κενό η κλίση, ενώ το σύστημά της έγραφε front από εδώ, που σημαίνει ότι αυτή είναι η μπροστά μεριά και πρέπει να κοιτάει τα πόδια σας ή τα γόνατά σας. Τις έχουμε περάσει με το εξής τρόπο. Από πάνω έχουμε βίδα και γκρόβελ, από κάτω ροδέλα και τελικός προορισμός βίδας. Έχουν αποδογυρίσει, δεν ξέρω αν την κρατσουλήσαμε κιόλας. Και ήρθε η ώρα της αλήθειας. Γύρνατε σωστά. Αυτό τι είναι? Ένα... καπάκι είναι για την μπουκάλα, για να το βάλεις από την κάτω μεριά. Yeah. Για να μην φαίνεται αυτή η τσουτσούνα. Έπρεπε να το βάλω πρώτα και μετά την μπουκάλα, ρε. Για να την κρύβω αυτό εδώ το σύστημα. Ξέχασα να το βάλω εγώ. Λολ. Αυτό τι είναι, πώς ξεβιδώνει? Κουμποτό είναι, όλο μαζί, ρε, βγαίνει. Τον αστερία βγάζει από το σίδερο. Δεν βγαίνει, κουμποτό είναι, σου λέω, το όβαλα. Δεν ξεκουμπώνει. Έκατσα 50 κιλά πάνω. Άμα το χτυπήσει με σφυρί τώρα, ή άμα σηκώσουμε τον αστερία ίσια. Μόνο καμιά φάπα κάτσε παιδί. Το προσκέφαλο και τώρα βάζουμε και αυτό στη μέση το κούμπα. Ο κούμπαλ, πώς λέγεται, μπουλ μπαρσάρ, κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε το Μάριο, ενθουσιασμένο γιατί φοράει ίδιο χρώμα μπλούζα και καρέκλα. Ταιριάζει με την καρέκλα. Αυτό τώρα που τα περνάμε, ρε. Που πίσω τα δέρμα. Don't know. Νομίζω από εδώ πέρα μέσα, ρε. Για να το πηγαίνεις και πάνω κάτω. Α, μάλλον, ναι, καλά λες, καλά λες. Αυτή είναι η απλή, είπαμε, η άντασή του, που ήδη είναι πιο μεγάλη από τη δικιά μου. Αλλά το θέμα είναι, will you sit, or is it sit, under-sit. Έχουμε εδώ τον Μάριο τώρα, πρώτες εντυπώσεις του. Σαν να είσαι στον οδοντίατρο, δεν είναι, ρε. Ρίξε μια περιστροφή να είσαι εδώ. Για κάτι να μπρος πίσω, έχει ένα λευγέ στα δεξιά σου. Με το Μάριο δεν πέφτει, αλλά βλέπουμε ότι σούζα, ούτε σούζα φεύγει η καρέκλα, τώρα έχει και το μηχανισμό. Ούτε με μένα θα πέσει. Για κάτσε λίγο να τη για να κάνει το test drive ο αδερφός που είναι πιο λεπτός από μένα. Ακόμα 82 κιλά γοριλάκι, δεν χωράω εδώ. Είμαι ένα 82 κιλά. Ούτε σούζα σηκώνεται. Ναι, αλλά σου είναι άνετη. Τα γόνατά σου έξω είναι. Ναι, καλή είναι. Γιατί πήρες την extra large? Εγώ νομίζω ότι μου είναι μικρή. Όχι, είναι τεράστια φανάγια. Δεν φοράει το γραφείο. Αυτή φοράει, γιατί δοκίμασα. Το 3 είναι πάλι. Δεν θα φοράει. Τα χερούλια από πάνω θα πήγα. Τέλεια, μπαίνει μέσα. Ό,τι πρέπει. Τέλειο. Στρίβω κατέβα. Στρίβουν κιόλας. Εδώ κατέβασε και τα χειρούλια τέρμα κάτω, πάνε κι άλλο κάτω. Από τα πλευρά έχουν, από την έξω μεριά και από τη μέσα έχουν σκατά. Τώρα χωράει από κάτω. Τα τρακέρνα ακριβώς στις μπουκάλες, στρίψτα κιόλας, στρίψτα. Έχω και πλευρικό κουμπί για να τα στρίβεις. Τέρμα μέσα ή τέρμα έξω, τέρμα έξω κάτω. Στρίβει και η γωνία σου, λέω, κάντα έτσι. Για να χωράνε στη γωνία. Άνα, μπράβο. Σαν τον Batmobile είναι στο στούντιο. Ανάποδα, έτσι μπαίνει. Άστα flat. Τέρμα πίσω το πάμα είναι. Έχουν και ρύθμιση μπρος πίσω και πάνω κάτω και αριστερά δεξιά και μέσα έξω. Τι γίνεται? Ήμαρτο. Α, το μπροστά. Αυτή την καρέκλα νομίζω ότι είναι αυτή να εξόλυξη. Η κλίση που έβαλε σε βολεύει. Δεν είσαι σαν έτοιμος να κοιμηθείς τώρα. Καλή είναι. Λίγο το μαξιλαράκι. Βλέπετε, είναι καμπούρια. Είναι καμπούρια, καμπούρια. Θα δω άμα δεν με βολέψει το μαξιλαράκι, μπορεί να το κάνω κιόλας. Εμένα με βόλεψε πιο πολύ κάτω γιατί έχω και τη μέση μου. Αλλά το προσκέφαλο εντάξει, καλά με ήρθε που είναι 1,80-1,82. Αυτά για σήμερα. Θα κάνουμε τη σύγκριση με τη δικιά μου καρέκλα και αυτή την καρέκλα σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα τη σύγκριση για gaming chair. Πρώτη έχουμε την Under-seat. Την απλή, όχι την extra large. Μετά έχουμε τη δικιά μου. Τα JSC που είναι καρέκλα διευθυντική και καλά. Μάρια, σήκω λίγο να δούμε πώς είναι οι καρέκλες, να τη δείξουμε στο πλήθος. Εγώ για πρώτη αίτηση σε αυτή την καρέκλα, την άνταση, ήταν ok, ήταν πολύ βοηθέα. Το μαξιλαράκι της πλάτης ήταν ok, δεν με βόλεψε και πολύ, αλλά ήταν εντάξει. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ, το μαξιλαράκι που είναι για το κεφάλι. Το προσκέφαλο,
Ωραία. Είναι για να ξαπλώνεις τα λεφτά. Ωραία. Σήκω λίγο να την ανοίξουμε λίγο, να δείξουμε πόσο ψηλά πάει. Σήκωσε έτοιμα. Με το δεξί λευγέ από κάτω. Για πάρα το. Τέλο. Πάμε να δούμε λοιπόν τις διαφορές. Όπως βλέπετε, η δικιά μου καρέκλα είναι και πιο λεπτή και πιο ψηλή. Του το φίλο το έχει και αυτό που ακουμπάει τα μπούτια. Εμένα δεν έχει. Εμένα ο κόλος μου μπορεί να κάτσει και τα γόνατά μου να κουμπάνε εδώ και να περισσεύει και από τη μέση περίπου τόσο. Δηλαδή, άμα καθίσω εδώ, δείτε ας πούμε τώρα το Μάριο που κάθεται. Έλα κάτσε και στη δικιά μου. Ένα σε αυτήν εδώ. Περισσεύει. Ποια σου αρέσει, ποια είναι πιο άνετη στον κόλο? Εκείνη. Ωραία. Ποια είναι η gaming chair? Με εκείνη πόσο FPS παραπάνω έχεις? Καθόλου. Περίμενε. Όμως εγώ με τη δικιά μου τώρα την κάνω gaming chair. Φύγε από πάνω. Σε εξελίσσω σε gaming chair. Τώρα την έκανα gaming chair. Πήρες άλλα 20 FPS. Για κάτσε ξανά να δούμε τώρα σε βολεύει. Τώρα είναι ακόμα χειρότερα. Πολύ καλύτερα. Είναι καλύτερα. Ναι. Ωραία. Τώρα κάτσε στην άλλη, την ασημένια πίσω. Μπορείς να παίξεις με εκείνη gaming? Όχι. Γιατί ναι, καταρχάς... αλλά είσαι σε πολύ σωστή θέση. Γιατί καταρχάς... κάθεσαι ακριβώς στις τέλειες μοίρες. Γιατί τι? Καταρχάς, αν είναι να παίξω με αυτήν. Μετά έχεις αυτήν. Να μπω λίγο πιο μπροστά. Ποια είναι πιο μαλακή, αυτή που είναι δερματίνη? Κάνει σούζα η καρέκλα. Ή αυτή εδώ πίσω. Κάτσε αυτή. Κάτσε αυτή. Αυτή είναι γκέι. Αυτή είναι περίπου για γκέι. Δηλαδή η καρέκλα κουζίνας είναι μια απλή καρέκλα, αλλά επειδή έχει μαξιλαράκι κόκκινο και αυτή είναι καφέ, είναι gaming, ε. Παραπάνω FPS. Για κάτι στην άλλη, στην άλλη την κουζίνα, αυτή ήταν η παλιά του θοφύλακτου. Αυτή εδώ είναι σαν αυτή, απλά... απλά από πίσω έχει μαλαγιά πλάτη. Ναι. Και αυτή είναι πιο βολική από αυτή. Κάτσε και σε αυτή να μου πεις άμα είναι βολική. Αυτή είναι για την παραλία. Ναι. Με αυτή μπορείς να παίξεις gaming. Όχι. Ναι, αλλά έχει θήκη για φραπέρεμα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το πούμε. Ε, καλή είναι. Μπορείς να τη δώσεις κάτι άλλο που είναι για και για προφέκτες. Ωραία, αυτή είναι μαλακιά. Με αυτή πιάνεσαι μήπως. Μήπως σου πονάει η μέση με αυτή. Μπα, και αυτή σαν αυτή είναι περίπου. Ωραία, λέγε στο καζανάκι λίγο στη χέστερα να μας πεις άμα είναι καλή. Όχι ρε, πλάκα κάνω, μην έρξα. Και εδώ παιδιά έχουμε την πιο τέλεια καρέκλα. Έχει δύο καπάκια. Ένα άμα είσαι πολύ χοντρός, ένα άμα βάζει λίγα κιλά. Και ένα άμα είσαι ανύπαρκτος.